Ευχαριστούμε. Κάντε υπομονή, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε μία ώρα και 10 λεπτά ακόμα, τελειώνουμε. Έχουμε κλειδώσει και τις πόρτες, δεν μπορείτε να φύγετε. Γιατί είναι γιορτές, να κάνουμε λίγο κατανάλωση. Η παράσταση που παρακολουθείτε, για μένα, αγαπητοί φίλοι, ήταν ένα πρόσχημα. Ήταν η αφορμή στην πραγματικότητα, επειδή ξεκινήσαμε παραμονές 28 Οκτώβρη. Ήθελα να σημειοστολίσω με σφυροδρέπανα την Αθήνα, τα ψιλοκατάφερα. Να σας πω ότι έχω μια αλλεργία γενικότερα με τα εθνικά θέματα. Δεν αισθάνθηκα ποτέ αυτό που λένε ότι αισθάνονται πίσω χαμηλά στην πλάτη με την έπαρση και υποστολή της σημαίας. Δεν το έπαθα ποτέ αυτό με τον εθνικό ύμνο. Πήγα σε γιατρούς, δεν μου βρήκανε τίποτα. Δεν μου βρήκανε. Αντίθετα, κάποιοι φίλοι γιατροί της εναλλακτικής ιατρικής μου είπαν ότι όσοι το αισθάνονται αυτό έχουν προδιάθεση για καρκίνο. Δεν θέλω να σας πάρω και στο λαιμό μου, αυτά είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα. Ακόμα να πούμε ότι, αγαπητοί φίλοι. Να μιλήσω κι εγώ. Ναι, να μιλήσω κι εγώ. Ναι. Να σου πω δύο κουβεντούλες εγώ. Δύο κουβεντούλες. Έλα. Για χαρά, ο Τζίμις είμαι. Εδώ είναι ο μπαμπάς, τόσο έχει πει ψέματα. Εντάξει, μόνοι είσαι σπίτι. Καλά, θα έρθουμε όλοι μαζί, δεν σε πειράζει μετά, έτσι. Σε αφήνει με αυτή την baby sitter, την προσέξεις, αυτή είναι λεσβιάρουσα μου φαίνεται. Εντάξει, κούκλα μου. Έλα, μην ξαναπάρεις μόνο γιατί έχουμε πρόγραμμα εδώ. Και παίζει και ο μπαμπάς, δεν το έχει πει. Εντάξει, έλα, για χαρά, χρόνια πολλά. Ό,τι υποθεί σου εύχομαι. Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, για τα εθνικά, να πω για τον εθνικό ύμνο, επειδή είμαι της δουλειάς, σαν τραγούδι ο εθνικός μας ύμνος χολώνει. Χολώνει. Δηλαδή δεν είναι καλό το κομμάτι, το έχουμε συνηθίσει επειδή είναι σαν τα σκυλάδικα που σου πιπιλίζουν το μυαλό, αλλά δεν είναι καλό. Στα charts των εθνικών ύμνων, ο ελληνικός ύμνος είναι προτελευταίος. Προτελευταία θέση να. Είναι στην τελευταία θέση Γκάνα. Και λίγο πιο πάνω η Ελλάδα. Ένα τραγούδι σέρνεται της Γκάνας και εμάς είμαστε το χειρότερο μετά. Τώρα, επειδή τα ψάχνω, να σας πω ότι αυτός ο Νικολάκης ο Μάτζαρος δεν ήταν, ας πούμε, του ύψους της παραγγελίας που του εδόθη. Καλός συνθέτης, αλλά σαν να λέμε ο Χατζινάσιος. Όχι και τόσο καλός, όχι πολύ. Με τον Σολωμό κάνα ένα καλό δίδυμο. Ο στίχος είναι καλός να πατήσει πάνω, αλλά δεν έβαλε. Εμείς θέλαμε ένα μίνωρα, όχι Μάτζαρο. Ένα μίναρο, ας πούμε, να μπορέσει να βγάλει τα μινόρα συναισθήματα του ελληνισμού. Και τα ψάχνω, πήγα και στα Επτάνησα να δω, επειδή είναι και δύο Επτανήσοι, και ο Μάντζαρος και ο Σολωμός, και τα κοίτα. Έχει ψάρι που λένε δεν έχει. Έχει ψάρι. Έχει. Επειδή δεν δουλεύουμε και συνέχεια, έχουμε κάποια διαλύματα, έκανα και λίγο μπάνιο. Και να σας πω ότι είχα και μια συγκλονιστική οικολογική εμπειρία έξω από τη Ζάκυνθο που κολύμπησα. Κάποια στιγμή κολυμπούσα και δίπλα μου ήταν χελώνα καρέτα-καρέτα. Και από την άλλη μια μουνάρα-μουνάρα. Και κοίταγα δεξιά, το χάσα το ζωντανό. Θα χαθεί και δεν θα το έχω δύναμη. Και φταίω εγώ, το ένστικτο, το ένστικτο βέβαια. Έτσι, αγαπητοί. Και έψαξα γενικά για Μάντζαρο και για λοιπά, για τη ζωή του. Θα μου πεις τώρα, ενδιαφέρει η ζωή του καθενός τα προσωπικά. Νομίζω ότι ενδιαφέρει. Άμα είναι τόσο σοβαρή η δουλειά που έχει κάνει, πρέπει να απασχολήσουν και τα προσωπικά του. Και τα κοίταξα και στα πολυμέσα. Όταν νευριάζω, να σας πω, εγώ κατεβάζω Χριστούς, καντήλια, Παναγίες από το ίντερνετ. Δηλαδή θα μπω στο site του Αγιοσπυρίδων να τα χώσω, να πούμε. Αλλά πάω και επί τόπου, πάω και επί τόπου. Πήγα λοιπόν εκεί και είδα ότι ο Μάντζαρος είχε προβλήματα στις σχέσεις του. Προσέξτε, δεν μας ενδιαφέρει τι τραυλογιόταν αγόρια-κορίτσια, δεν το κοιτάω, δεν με νοιάζει αυτό. Κοιτάω ότι είχε πρόβλημα γενικότερα, δεν τολμούσε όταν χάλαγε μια σχέση, γιατί όλες οι σχέσεις κάποια στιγμή έχουν ημερομηνία λήξεως, δεν είχε το θάρρος να πει τσαπ, τελειώνω. Και τι έκανε. Επασάλιβε τα ποδάρια του, μιλάω με στοιχεία, με ντοκουμέντα. Επασάλιβε τα ποδάρια του, έχω ματηρία ευνούχου, θα σας τη δείξω μετά. Με αίμα από κουνάβια σκοτωμένα, αν έχει το Θεό σας. Τα κύματα του κουνάβεως από εκεί έχουνε. Τα πήρανε μετά οι Αυστριακοί, τα κάνανε βάλσεις, οικονομήσανε. Κουνάβια, ασβούς, νυφίτσες, οτιδήποτε βρωμερό κυκλοφορούσε, το σκότανε. Αν ήταν η Greenpeace τότε θα τον είχαν στα μαύρα κατάστηκαν. Τυχερός ο Μάντζαρος που βγήκε μετά η Greenpeace, άτυχε εμείς. Να πούμε ότι κυνηγούσε αφού τα φάνησε όλα στην επικράτεια εδώ, πήγε, συνέχισε το κυνήγι. Είναι πάθος, είναι πρέζα το κυνήγι. Πήγε κάτω, συνέχισε να κυνηγάει στη Βόρεια Αφρική. Και συγκεκριμένα ήταν μαζί του καμιά κοσαριά βαστάζι που κουβαλάνε τις νεροπαγίδες, τις μαλαστούπες που έχουν τα διάφορα αυτή τις. Τα. Πώς τα λένε αυτά, τα εξαποδό, τις ξόβεργες που έχουν οι κυνηγοί, να πούμε. Και όπως κυνηγούσε ο Μάντζαρος εκεί στη Βόρεια Αφρική, τον πιάνει ένας πόνος χαμηλά, δεν κάνει να δείχνω κιόλας. Εδώ στην Κύλη ένας πόνος, έντονος, και φεύγει ο ευνούχος να ζητήσει βοήθεια και άρχισε να φωνάζει μες στη ζούγκλα. Έπαθε κύλι ο Μάντζαρος, έπαθε κύλι ο Μάντζαρος. Τα ακούσανε οι ηθαγενείς και έτσι βγήκε το Κιλιμάντζαρο. Να μαθαίνετε και κάτι, δώσατε του κόσμου τα λεφτά, είναι κρίμα. Από εκεί βγήκε το Κιλιμάντζαρο. Τώρα, συγχωρέστε μου, κάνω κάποιες νοητικές ακροβασίες, αγαπητοί φίλοι, αλλά να σας πω να δικαιολογηθώ. Η γενιά η δική μου, στο σχολείο μεγαλώσαμε με το ποίημα σε μια ρόγα από σταφύλι, κάθονται 8 σπουργίτια. Δεν το χωράει το παιδικό μυαλουδάκι αυτό. Πόσο μεγάλη να είναι η ρόγα, είναι πολλά τα σπουργίτια.
Είναι το extra large από το μεγάλο. Αυτό το Pamela Anderson, το Silicon Valley, το κερασάκι. Δεν είναι. Και πες ότι χωρέσανε, ότι είναι αδύνατα, τη χωράνε. Συνεχίζει το πείμα παρακάτω. Τραγουδάγανε, λέει, τσιριτσίρι, τσιριτρό, τσιριτρί, τσιριτρό. Έχετε ακούσει κανένα σπουργίδα τραγουδάει τσιριτρί, τσιριτρό. Μας τρελάνανε, παιδιά, γι' αυτό και περτάμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό διαβίου. Τώρα να σας πω ότι το προηγούμενο καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός, πέρασα πάρα πολύ καλά. Βλέπετε, τον βάνω το Θεό και στο παρελθόν. Προσέξτε. Όχι διάφοροι που πιστεύουν δίθεν και τον βάζουν από συμφέρον στο μέλλον να μας φέρει κάτι. Όχι, φίλε μου. Αν πιστεύεις, θα το βάλεις από μένα και στο παρελθόν, διότι ο Θεός είναι άχρονος, είναι ατελεύτητος, είναι μεγάλο το θέμα, δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε μια παράσταση. Επίσης θέλω να πω για το κινέζικο οροσκόπιο. Έχω πολλά. Κινέζικο οροσκόπιο. Να πω για τον υπερπληθυσμό, το σημαντικότερο πρόβλημα. Βάστατε η ελαφρότητα του είναι, του κουβαλάνε τέσσερις, που είναι ελαφριά. Παραμύθια μας λένε. Θέλω να πω τώρα ότι το πέρασα καλά είναι σχετικό, αγαπητοί φίλοι, υπερβολές. Συνιστήσονται στη δουλειά μας. Πέρασα καλά. Εγώ πολλά έργα που ήθελα να τα δω το καλοκαίρι δεν μπόρεσα να τα δω. Τα περισσότερα ήταν απαραίτητη γονική συνένεση. Εμένα έχουν πεθάνει οι γονείς μου. Πού να πάρω άδεια. Άλλος φίλος έπαιρνε τη μανούλα να το δω. Μάνα, δες το αγόρι μου, το βλέπε να πούμε. Κατάλαβες, εγώ δεν είχα. Και δεν θέλω να δίνω και δικαιώματα γιατί είναι αμφίδρομο το μέσο. Σε κοιτάνε κιόλας. Δεν βλέπεις, σε κοιτάνε. Δεν πρέπει να το δω. Και τα χάσα τα έργα, κρίμα. Επίσης άλλη ταλαιπωρία. Βλέπω εφιάλτες. Συνεχίζονται από το καλοκαίρι, δεν έχουν σταματήσει μέχρι σήμερα. Βλέπω αυτό το συνάδελφό μου, το σάτυρο με ύψιλον. Αυτό το σκαρποστάλ με το τουφαλό, το τεράστιο. Να με κυνηγάει όλο το βράδυ, να με κυνηγάει. Ευτυχώς το τέλος του ονείρου που πέφτω κάτω και με πηδάει. Σκέψου να μου το έχουν στο κεφάλι, είναι βαρύ το πράγμα αυτό. Αυτό μένει σέκονα που μας το έχουν στο κεφάλι. Τυχερός. Ακόμα να σας πω ότι έχω ένα τετράδιο που όλο γράφω και πού θα σταματήσω, στην Αμερική. Έχω ένα τετράδιο που γράφω το καλοκαίρι, κυρίως αυτά που θα σας πω το χειμώνα. Δεν τα λέω βέβαια όλα, ξεσκαρτάρω κάποια στιγμή το Σεπτέμβρη. Πετάω πολύ πράγμα, ίσως πετάω και τα καλύτερα και λέω τους κουταμάρες εδώ. Πρέπει να βάλω άνθρωπο, είμαστε εγωιστές οι καλλιτέχνες. Πάρε έναν άνθρωπο, μάλιστα θα πάρω και αλλοδαπό από ένστικτο, να μην ξέρει τη γλώσσα. Να πετάει. Γιατί έχω πετάξει, μπορώ να πετάξω διαμάντια. Να σας πω κάτι που πέταξα, να το δούμε τώρα. Ένα ποίημα που έγραψα στον καθρέφτη, κοιτούσα και έγραψα. Μήπως είσαι μεγαλοφία. Ο τίτλος, καλός, αλλά συνεχίζει, χωλαίνει παρακάτω, θα το βάζα. Ακούστε παρακάτω, λέω. Ανησυχώ, με τρόμο αντικρίζω την εξέλιξη της ανθρωπότητας και έχω τα ίδια συναισθήματα που τρέφουνε τα σκυλιά για τα αυτοκίνητα. ίσως έπρεπε να το βάλω. Του χρόνου. Να πω τώρα ότι έχω μια αδιορυθμία, δεν θέλω να τα κοιτάνε πριν τα ανακοινώσω εγώ αυτά που γράφω, τα κρύβω. Έχω επίσης αδιορυθμία όταν παίρνω, είμαι μανιώδης έτσι, αναγνώστης εφημερίδων και περιοδικών, αλλά άμα τα πάρω, τα αγοράσω, θέλω εγώ να τα ανοίξω πρώτο στο περιοδικό. Άμα μου τα ανοίξει άλλο, το πετάω. Δεν το θέλω. Σε γυναίκες δεν το έχω το πρόβλημα. Σε περιοδικά, σε εφημερίδες, μη μου τα ανοίξει. Τελείωσε. Και έτσι με το τετραδιάκι μου το κρύβω. Γράφω ξημερώματα και πάω και το κλειδώνω, αλλά διαπιστώνω κάποια στιγμή και στις διακοπές ότι ο γιος μου Άρης, που είναι 10 χρονών, έχει βρει την κρυψώνα γιατί βλέπω κάποια σχεδιάκια στα πείματά μου δίπλα. Συνεχίζω παρακάτω και βλέπω ένα πείμα του γιού μου. Θέλω να σας το διαβάσω, αγαπητοί φίλοι, γιατί εγώ συγκλονίστηκα. Τώρα βέβαια δεν είναι και δικό σας το παιδί να με καταλάβετε. Αλλά παρακαλώ, ελάτε στη θέση μου. Δεν είναι άσχημα, παίρνω ψηλό μεροκάματο. Έγραψε λοιπόν ο γιος μου, 10 χρονών επαναλαμβάνω, εγώ ανοίγω, εγώ πεινώ, εγώ κρυώνω πλάι, εγώ σκύβω, απόγευμα, βράδυ, πρωί, ευτυχώς, εγώ χτυπώ. Γειτονιά τρύπα, τείχος, εγώ ξεκουράζομαι, εγώ κολώ, η κόλλα εγώ. Κοκκινίζω, αρρωσταίνω, δείχνω φθινόπωρο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, δυνατά, γρήγορα αλλάζω, μοιάζω, στέκομαι. Παιδιά, ανατρίχιασα μόλις το διάβασα. Πάω, ξυπνάω τη γυναίκα μου, της λέω, γυναίκα, το παιδί μας. Μου λέει, τι έγινε. Λέω, ξύπνα, έχουμε το φάντασμα του Σοπενάουερ στο σπίτι. Είναι να πούμε, ξέρω εγώ, κλόνος του Νίτσε, να το πάμε να το κοιτάξουμε. Είναι βαριά πράγματα για ένα παιδάκι να πούμε αυτό. Τα κοιτάει η γυναίκα μου, μου λέει, όχι Τζιμάκο, μου λέει, μην ανησυχείς, είναι ασκήσεις ορθογραφίας που κάναμε τα απόγευμα. Μιλάω ειλικρινά, αγαπητοί φίλοι, είναι ασκήσεις, είναι λέξεις στη σειρά. Λέξεις στην τύχη, η τέχνη δεν έχει κανένα νόημα, εγώ το ξέρα και εσάς σας το λέω. Και μόνο η εικόνα αντιστέκεται λιγάκι ακόμα. Να δούμε λίγο την εικόνα, αν έχει να μας πει κάτι. Να δούμε.